Άκουγα σήμερα το πρωί την εκπομπή Κασίμη και Καμπουράκη και λέει είναι παγκόσμιος μέρα, τι παγκόσμιος μέρα, κάπως έτσι το είπανε, παγκόσμιος μέρας προφυλακτικού, εντάξει. Άκουγα μέχρι τις 10, λέω εντάξει, παγκόσμιο, τώρα είμαστε σε ηλικία που εντάξει, αυτά τα περάσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Με τα προφυλακτικά, τώρα χίπικο, ελεύθερο. Τώρα όχι βέβαια, τώρα λόγω ηλικίας οι κλειδώσεις δεν επιτρέπουν, άστο, αφήστε το. Οι κλειδώσεις βέβαια, όταν μεγαλώσεις μετά από 30-40 χρόνια θα με θυμηθείτε. Όμως, ακούω βέβαια, επειδή βάζω και τον Αθήνα 984 κατά 10%, ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Το ήξεραν τα παιδιά. Α, δεν ξέρω, θα τους το πω, αλλά το προφυλακτικό είναι πιο βανταδόρικο από το ραδιοφώνου. Καλό και του ραδιοφώνου, καλό. Αλλά άμα δείτε γενικώς την εικόνα του ραδιοφώνου σήμερα, καλύτερα να πούμε για το προφυλακτικό. Α. Δεν είναι και για καμάρι. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, Απόστολε. Καλησπέρα. Άκουσα ότι ο Τσίπρας θα πάει πάνω στη Μέρκελ να πάρει βραβείο τώρα. Άκουσον. Ειρήνης όμως. Ειρήνης. Άκουσον. Στον ελληνικό λαό θα ήθελα να ξέρω τι βραβείο να του δώσουμε. Της αμνησίας ή της ηλιθιότητας. Της παλάμης, το γνωστό. Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε. Είναι ο καπιταλισμός, τα λέει ο άλλος εκεί ο σοφός. Εκεί βέβαια σε αυτό το Νόμπελ που είναι να πάρει το βραβείο το Ειρήνης. Το Ειρήνης. Α, Ειρήνης θα πάρει. Είναι Ειρήνης τώρα τι μακκίες. Όχι της Κατερίνης. Όχι, Ειρήνη. Καλό θα ήταν να συμπεριλάβουν μέσα, μήπως και για του χρόνου, δεν ξέρω, να πάρει διπλό. Και τις συνθήκες ζωής στα κέντρα κράτησης των προσφύγων. Μήπως και αυτό. Μην το πλατιάζεις τόσο πολύ, μωρέ. Όχι, λέω ρε παιδί, μα αφού λέμε για Ειρήνη, Ειρήνη δεν είναι και αυτό. Οι στιβαγμένες ψυχές εκεί ο ένας πάει στον άλλον. Μέσα στο χιόνι να κάνουν κατασκήνωση. Ειρήνη, είναι και αυτό, είναι μια Ειρήνη. Ναι, έλαντε. Εξαρτάται ποια Ειρήνη θες. Αυτό έχει σημασία. Ποια Ειρήνη θες. Να σε καλά, Απόστολε. Καλό μεσημέρι, φυλάκια. Κάθε μέρα πρέπει να βάζετε αποσπάσματα μαρτυρίες από τον εμφύλιο. Γιατί, όπως πολύ λάθος είπε αυτή η κυρία, αυτή μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά υπάρχει και νέος κόσμος που δεν έχουν διδαχθεί τίποτα στα σχολεία. Γιατί όλα, μέχρι και τα βιβλία, είναι στημένα για να έχουν τον κόσμο στο σκοτάδι. Σας εύχομαι και να έχετε άλλα 20 χρόνια υγεία και να κάνετε τέτοιες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε. Θέλω να σου πω κάτι. Πες το γαμίδι. Τι? Δεν το λες όμως, πες το. Περίμενε, μην μας ψαρώνεις. Γι' αυτό για να σε ψαρώσω, έχεις άγχος. Ναι, έχεις άγχος, πες το και πες το καλά. Και χωρίς Αντάμ και γρήγορα. Πες το. Μήπως πρέπει να κάνεις εκείνο το overcome που χρειάζεται. Διότι εχθές. Μίλα ελληνικά να συνεχίσεις. Με τον Πελετίδη, αγόρι μου τώρα, έλα, ασμακίες. Με τον Πελετίδη εχθές, ξέρεις πόσο σε αισθάνθηκα και σένα και το Θύμιο. Πώς? Σαν τις μουνίτσες που έχουν δίπλα το μεγάλο ηθοποιό και κάθονται και τρίζονται. Ξέρεις τι σημαίνει τρίζω. Εγώ κρατάω το μουνίτσες. Είμαι οκ με αυτό. Για σκέψου το λίγο, ρε φίλε. Μήπως πρέπει να κάνεις εκείνο το pick-up. Ποιο pick-up και overcome. Τι είναι αυτά, τι πρέπει να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Φέρατε τα χθες τον Πελετίδη. Και σου λέω μια αυθόρμητη. Μα δεν μου λες, δεν συνεννοούμαστε. Μου έχει πει 5 ξένες λέξεις. Δεν ξέρω, ρε γάμο το. Δηλαδή η ευφυΐα σου νομίζω ότι αξίζει για λίγο περισσότερο. Θες να αποφασίσεις λίγο με τον εαυτό σου τι λες αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι, έχω το θάρρος να μιλάω έτσι γιατί απευθύνομαι σαν έναν επιέστατο άνθρωπο. Αλλά μήπως πρέπει να κάνετε μια κίνηση, ένα κλικ περισσότερο. Overcome που λέμε. Άσε τώρα τα ελάσου, ναι. Τώρα εμείς θα κλείσουμε το τηλεφώνημα αυτό και θα έχουμε συνεννοηθεί, πιστεύεις. Δεν κατάλαβες τι ήθελα να πω. Χριστό. Λοιπόν, ότι αυτό το στυλ που παρουσιάζεις εδώ και μια 20ετία είναι πάρα πολύ ωραίο. Γελάμε κτλ. Είναι όμως διασκέδαση. Δεν είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι η ευφυΐα σου απαιτεί και η ηλικία σου απαιτεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Να σου πω, θες να έρθεις σε μια παράσταση λίγο να ισιώσεις. Θες να πεις ότι έχεις προχωρήσει στο επόμενο. Έλα σε καμιά παράσταση λίγο να ισιώσεις, να έχεις πιο ολοκληρωμένη άποψη. Άι, παράτα μας τώρα. Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται, παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να βγω με τίποτα. Βγήκες, τι θες τώρα. Καταρχάς είμαι παλιός γνώριμος. Είχαμε κάνει εκπομπούλα στο Sky. Είμαι ο Βασίλης που δεν βλέπει. Το παιδί που δεν βλέπει. Είχαμε κάνει εκπομπούλα. Ποιος Βασίλης, ρε, ο μικρός που ήσουν τότε. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Έλα, ρε Βασιλάκη, τι κάνεις. Τι γίνεται, πώς πάμε, ρε φίλε. Που είχες τραγουδήσει, νομίζω και το. Ποιο ήταν, Τον Παλιάτσο, ναι. Τον Παλιάτσο, μπράβο. Σε είχαμε φέρει στο Sky όταν ήσουν πόσο, 7 χρονών, 8. 8,5 χρονών. 8, τώρα είσαι πόσο, είσαι 18. 20. Έχω μια απορία, ρε Βασίλη. Καταρχάς να ξέρεις πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις δει πολλά πράγματα. Όπως. Πολλά που έχουμε δει εμείς αυτά τα 12 χρόνια. Τους Τσιπραίους εννοείς. Και τους Τσιπραίους και τους Σαμαραίους και όλους αυτούς. Οπότε δεν ξέρω μήπως είναι τύχη τελικά να φαντάζεσαι κάποια πράγματα και να μην τα έχεις δει. Και γενικώς και τη σαπίλα του τόπου και όλα αυτά. Σε αυτό δεν έχεις πια δικό. Αλλά ρε, εσύ εντάξει, ήθελα λόγω εξεταστικής. Δεν μπορείς, ήθελα να πάρω για τα χρόνια πολλά. Πού είσαι, ποια σχολή έχεις περάσει. Νομική. Έλα ρε μάγκα, ωραίος. Πόσο ζόρικα ήταν αυτά τα 12 χρόνια και σαν ενήλικος πια που δεν έβλεπες. Πόσο ζόρικα ήταν γενικώς ακόμα και το να περπατάς ένα πεζοδρόμιο. Άσε τώρα ζόρια εντάξει, γιατί είχα και τις
μουσικές σπουδές τώρα στη μέση, γιατί τώρα είμαι για πτυχίο στο πιάνο, κάνω προετοιμασίες. Άσε, άσε, είχα πάει και σε μουσικό σχολείο στον Άλυμο, άλλα προβλήματα εκεί. Μία δεν στέλνανε καθηγητές, εντάξει, μία δεν στέλνανε για μουσικά όργανα, μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα εδώ στην νομική με τα χίλια ζόρια, εδώ πέρα έχουμε προβλήματα με το παρκάκι που είναι ναρκωμανής, που είναι δίπλα στη Μασσαλία στο παρκάκι, άλλα προβλήματα εκεί. Αγώνα, τι να κάνουμε, ρε, εσύ, αγώνα. Οι ναρκωμανείς δεν είναι το πρόβλημα, οι φασίστες είναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Οι ναρκωμανείς είναι το σύμπτωμα. Άσε τώρα, άσε, μην επεκταθούμε κιόλας. Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Βασίλη. Κυκλοφορείς μόνος με μπαστούνάκι ή με συνοδό? Με πηγαίνει η μητέρα μου σχολεία, αλλά το μπαστούνι το χρησιμοποιώ. Κάνω μαθήματα κινητικότητας, προσανατολισμού, αυτοεξυπηρέτησης γενικά, αλλά θέλει χρόνο, εντάξει. Από ρατσισμό πώς έχει πάει? Η αλήθεια είναι πως στη σχολή έχω παρέες, άτομα βλέποντα. Στο σχολείο δυστυχώς, στο γυμνάσιο που πήγα, στο μουσικό λύκειο και γυμνάσιο, δεν είχα πολλές παρέες. Δεν λέω για παρέες, λέω για bullying και τέτοια. Όχι, όχι, ευτυχώς δεν έχω τέτοια συμπτώματα. Βέβαια, στο σχολείο με έβλεπαν με ανταγωνισμό κάποια παιδιά, επειδή σήκωνα το χέρι μου, ας πούμε, στα μαθήματα και απαντούσα, χωρίς δεν θέλω να πενευτώ κάτι, απλά επειδή απαντούσα καλύτερα σε κάποια μαθήματα, κάποια παιδιά στο σχολείο εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους, αλλά. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είσαι μη βλέπον, θα μπορούσε να είναι έτσι κι αλλιώς. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι πολλοί καθηγητές. Ίσως μου είχαν αδυναμία για αυτό το θέμα. Ότι και καλά είχα την εύνοια των καθηγητών για αυτό το θέμα. Εντάξει, να πω ότι bullying έτσι να απειλούν, να κάνουν, να δείχνουν, όχι. Στο δρόμο, bullying από άσχετους, φασίστες, κάτι? Όχι, 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 όχι. Το μόνο που είχαμε αντιμετωπίσει είναι όταν είχαμε πάει στο Όλοι Μαζί Μπορούμε σε μια συναυλία τώρα που έγινε πέρσι. Που μας ολόκληρο, είχε γίνει ολόκληρη ιστορία εκεί. Μας σήκωσαν όλους. Ξαφνικά μα πήγαμε εκεί πέρα για τη βραδιά του Τσιτσάν, ήταν πέρσι τον Ιούλιο. Ενώ ήμασταν εκεί και ακούγαμε τη συναυλία, μας λένε κάποιοι. Να σηκωθούμε όρθιοι. Να σηκωθούμε και να πάμε αλλού, γιατί και καλά ενοχλούσαμε όλα τα αμαία. Εν τω μεταξύ, δίπλα μου ήταν και ο Κουρουμπλής. Καλά, ο Κουρουμπλής δεν είναι αμαία επειδή δεν βλέπει, επειδή είναι Σιριζέος. Αλλά τέλος πάντων. Και μα σήκωσαν, ρε παιδί μου, και καλά επειδή ενοχλούσαμε. Αν και εγώ πιστεύω ότι μα σήκωσαν για να βάλουν επισήμους. Δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, αλλά η συνοδός του Κουρουμπλή είπε να μιλήσω με τον υπουργό, επειδή με είδε εκεί πέρα. Ήμουνα και εγώ εκεί. Εγώ αρχίζω με τον Κουρουμπλή, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, του λέω, υποτίθεται ότι είστε και αμαία, του λέω, και δεν πήρατε θέση σε αυτό το θέμα. Δεν με πειράζει τόσο που δεν πήρατε θέση ως υπουργό. Αλλά ως αμαία. Γιατί την κοινωνική σας τάξη στην οποία ανήκετε, βλέπετε να την προσβάλλουν έτσι και δεν κάνετε τίποτα. Σώθηκες και εσύ. Μπράβο, για πες και τι σου είπε. Η μόνη του απάντηση, ρε, ήταν καλά και εμένα με σήκωσαν. Τι δεν καταλαβαίνει. Τώρα, ρε Βασίλη, να σου πω και εσύ το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πήγες στο Sky. Τι περίμενες? Ο Άδωνης είναι τρόφιμος εκεί πέρα. Πού να φανταστώ και εγώ ότι εγώ για να ακούσω τη μουσικούλα πήγα και μετά. Εσύ καλά πήγες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά πού να δεις τον χειρότερο σε αυτή την ιστορία ποιο ήταν. Ότι μας πήρανε μετά και μας πήγανε σε ένα χώρο περιφραγμένο. Εγώ δεν μπήκα μέσα, αλλά μας πήραν όλα τα αμαία και μας πήγανε μέσα σε ένα χώρο που ήταν σαν κλουβί με κάγκελα, περιφραγμένο. Λες, α, ταιριαστώ με αυτό που λέω. Εγώ αρνήθηκα να μπω μέσα. Μάλιστα, εντάξει, μπορεί να το παρατράβηξα λιγάκι, αλλά μας είπε ήρθε ένας υπεύθυνος και μας είπε συγγνώμη απλά για θέμα ασφαλείας και καλά. Είπαμε να πάμε, να πάτε εκεί. Σήκωσα τον μπαστούνι μου, πήγα να ρίξω μία στον υπεύθυνο. Εντάξει, με κράτησαν αυτοί που ήταν δίπλα μου. Δηλαδή και εγώ βγήκα εκτός αυτού. Τσαμπουκάς ο Βασιλάκης. Κανόνες να γίνεις δικηγόρος, να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Λες και ήμασταν δηλαδή στο Auschwitz, στο Dachau, στη Σπιναλόγκα. Λες και ήμασταν λεπρίνα. Εντύπωση μου κάνει. Στο Θύμιο χαιρετισμούς. Θα του πω. Να είσαι καλά και εντάξει, θέλει τώρα να είσαι μη βλέπον άτομο σε αυτή την κοινωνία. Θέλει λίγο. Αγώνα και λίγο κάκαλα, οπότε καλή δύναμη. Αυτό που είμαι ευχαριστημένος είναι ότι έχω σχέση εδώ και 2 χρόνια με βλέπουσα. Αλλά εντάξει, τα λέμε δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο σπάνιο για τις μέρες μας. Τυφλός να έχει σχέση με βλέπουσα. Κουφαλίτσα, το φάγεις το κομμενάκι. Βεβαίως, να τα ξαναπούμε και από κοντά να κανονίσουμε, γιατί έχουμε χαθεί πραγματικά. Έλα, να είσαι καλά, Βασιλή. Χαρήκα πολύ που σας άκουσα, παιδιά. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε μου, εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης, περήφανος. Γιατί επειδή είσαι Έλληνας, είσαι περήφανος? Κατά τη σαρακοσυλέκτη στα 10. Τυχαία γεννήθηκες Έλληνας, δεν θέλω να σου ταράξω. Γεννήθηκες τυχαία Έλληνας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πήρα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που έχουν προσπαθήσει ανεξαρτήτως κόμματος να λύσουν τα οικονομικά μας προβλήματα τα τελευταία 10 χρόνια. Και να τους θυμίσω ότι το δημόσιο χρέος τον Ιούνιο του 2017 ήταν 309 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούνιο του 2018. Σε ποιους δίνεις συγχαρητήρια ακριβώς? Τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ και να τους πω ότι μας πεθάνατε ηλίθιοι. Αυτό πήρα να πω. Αυτά είναι τα συγχαρητήρια. Χαίρομαι που σε καλά και καλή. Και εσύ και εσύ να είσαι καλά, κάτσε εκεί σπίτι, να είσαι περήφανος που σε Έλληνες. Μπράβο, έλα, γεια. Γιατί ο Τσίπρας δεν έβαλε στην κυβέρνηση την Αυλονή του, την Καρακώστα, τη Μεγαλοοικονόμου ή έστω μία από τις τρεις? Γιατί? Ζητάτε μακίες, μια ωραία αφιέρωση τη ζητάτε. Θα έπρεπε να πείτε, λέει η Αυλονή του, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Η σωστή αφιέρωση είναι, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα ήμασταν ένα Μονακό. Ομολογώ πως δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είδες, τις μακίες ξέρεις να τις σκέφτεσαι. Καλά, μην βαράς. Α, δεν μπορώ, είμαι άγριος, μην ξέρεις. Ναι, σε ξέρω. Σαν Τζιτάχ. Ναι. Λοιπόν, τελευταία δικαιοσύνη τα έχει βάλει με τις καθαρίστριες. Το έμαθα και για την άλλη, δεν κατάλαβα. Όχι, θα γίνουμε περίγελος των καθαριστριών.
το κάνει ένα γιατρό, ένα διευθυντή κλινική, να το κάνει. Έστω διάλο. Η οποία, να πω τι έγκλημα έκανε, άλλαξε το χρόνο αποφύτηση από το δημοτικό και από 1981 το έκανε 1980. Α, την κουφάλα, κλείβει ηλικία αυτή, ε. Όχι, είχε απολυτήριο. Είχε, αλλά κρύβει ηλικία. Η σαπουτζάκι των καθαριστριών. Καλά τι κάνανε. Όχι, μα τα κρύβει. Το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα. Να μεγαλώσει, θέλει να φάει κανένα πιπίνι. Α. Λοιπόν, καταδικάστηκε ρήμησε κάθειξη 8 ετών. Και λίγα είναι. Ναι, επειδή το δικαστήριο αρνήθηκε να τη δώσει αναβολή, αν και είναι καρδιοπαθής. Και σημειωτέον να πούμε ότι η γυναίκα έχει 13 παιδιά. Τι 13, μωρή. Δεν είχαν εκεί πέρα καμιά σακούλα του σούπερ μάρκετ. Αντιπροφυλακτικά δεν είχαν. Κάτι, μια μεμβράνη. Εν πάση περιπτώσει τα έχει. Πω από επιδόματα που θα παίρνει αυτή, το κάνω εικόνα. Ρετυρέ θα είναι από τα επιδόματα. Ρετυρέ. Αποστολή, συγγνώμη για προχτές. Τι συγγνώμη, δεν υπάρχει, μια χαρά όλα. Όχι, δεν ήταν μια χαρά, ήταν απαραδεκτή μου, αλλά... Γιατί τι έκανες, δεν θυμάμαι. Που με πιάσαν τα κλάματα και... Σταμάτα καλέ, σιγά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Το πας καλά με τη δουλειά. Όλα καλά, όλα καλά, να είσαι καλά. Ρε εσύ έβαλα τζάμι εδώ στο ταξί προστατευτικό, ξέρεις, για να μην έρχομαι σε επαφή με τους πελάτες μου, ρίξω μια πάπα. Καλά έκανες, καλά έκανες. Εκλογές έρχονται, θα σε στεναχωρήσουν πολύ εσένα που είσαι Σιριζέος. Και όχι τίποτα άλλο, γιατί θα στεναχωριέσαι. Γιατί θα παίρνεις παλιούς που τους έπαιρνες που ήταν και αυτοί οι Σιριζέοι. Και τώρα ξέρεις. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα, παρακαλώ. Ο ίδιος. Είμαστε από την Πάτμο, οι δάσκαλοι, σε δημοτικό σχολείο. Mm. Και θα φέρουμε τα παιδιά εκδρομή την άλλη εβδομάδα επίσκεψη στη Βουλή στην Αθήνα. Πολύ ωραία εκδρομή. Εκπαιδευτική λέγεται. Εκπαιδευτική, ναι. Συγχαρητήρια, ναι. Εξαιρετική επιλογή. Μας είπατε ότι μπορούμε να κλείσουμε και σε παραστάσεις για θέατρα. Θα θέλαμε να έρθουμε σε κάποια παράσταση. Ναι, βεβαίως. Για... Έχω να προτείνω κάτι. Ναι. Καθαρή εξόδιος λέγεται κάθε βράδυ με άλλη στο Σταυρό του Νότου. Δεν πιστεύω να είναι σεξιστική και τίποτα αντίθρησκη η παράστασή σας. Κομματάκι. Τα παιδάκια. Δεν θα καταλάβω. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά, δημοτικό είπατε? Δημοτικό είναι, ναι. Τι τάξη? Έκτη δημοτικού. Έκτη έχουν βγει τα πρώτα σπυράκια, εντάξει, ξέρουνε. Μπορούμε να την κάνουμε την Παρασκευή, Πέμπτη, σας παρακαλώ, γιατί την Παρασκευή ξαναγυρνάμε στην Πάτμο. Α, όχι. Σας παρακαλούμε, αφού δεν μας έρχεστε που δεν μας έρχεστε, καθίστε μας τουλάχιστον στην Αθήνα. Βράει χτύρ. Σ' αγαπώ, γεια. Διαβάζοντας την ιστορία του λαού μας πρόσφατη των 80 χρονών, διαπίστωσα δυστυχώς ότι για 15.000 γερμανοτσολιάδες το σύλλογο και συνεργάτες των Γερμανών θυσιάστηκαν τα καλύτερα νιάτα του ελληνικού λαού. Έτσι πάει συνήθως. Τι μου κάνεις, ρε φίλε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Δεν μου λες, δεν είναι προβοκάτσια επειδή έχω τη συνάμα από την Αμαλιάδα. Μην νομίζεις ότι μου έδωσε τίποτα ο Μπογιόπουλος. Δεν ξέρω τι κάνετε εσύ εκεί πέρα. Ή σκοτώνεστε μεταξύ σας ή κάνετε τα άλλα μεταξύ σας. Τα περίεργα αυτά που κάνουν. Η Αμαλιάδα έβγαλε ένα Μπογιόπουλο. Ένα Νικόλα Μπελογιάννη. Καθόλου ατυχή στη σύγκριση. Μπράβο, παραδέρφια. Μ' αρέσει που συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Τέλειο. Άλλα αντάλλα τη Παρασκευή στο γάλα.